Λοιπόν, όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, πριν το 60, 59-60, λοιπόν, άκουγα και έπαιζε ο πατέρας μου ο Λουκάς όταν γυρίζει από τα ταξίδια του μαζί με τον Βαγγέλη τον αδερφό του κάποια κομμάτια που δεν τα είχα ξανακούσει, δεν ήξερα τι είναι. Εγώ ήξερα τα Σμυρνέικα, ήξερα τα ρεμπέτικα τραγούδια από τη γειτονιά, από τα γραμμόφωνα και όλα αυτά που ξέρετε. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουγα. Κανείς δεν μου εξήγησε ποτέ τι ήταν. Και επίσης, παρότι έχουν περάσει 60 τόσα χρόνια, δεν το έχω αυτό ξανακούσει ποτέ, αυτό που θα σας παίξω τώρα. Είναι λοιπόν μια παιδική ανάμνηση από ανθρώπους που μου λείπανε, τους ήθελα κοντά μου και δεν ήταν. Και όλο αυτό το πράγμα έγινε μαγικό. Και το αναζητούσα μέσα στα χρόνια που περάσανε και έμεινε στην μνήμη μου και το παίζαμε με τον Χρήστο τον αδερφό μου. Όταν μαζευόμαστε, ακόμα και τώρα, πριν λίγα χρόνια, πριν φύγει δυστυχώς. Λοιπόν, στη συνέχεια, επειδή ψάχνοντας, δεν μπόρεσα να βρω το ίδιο τραγούδι, παρότι ρώτησα πολλούς, τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι είναι αυτό το κομμάτι, είναι από κάπου, το ξέρετε, είναι ξένο, είναι ελληνικό, το έχει φτιάξει ο πατέρας μου, δεν ξέρω ποιανού είναι. Έχει αλλάξει και το όνομα. Επειδή κανείς δεν μου δίνει πληροφορίες, σιγά σιγά, έτσι όπως ήμουν περίεργος, άρχισα να βάζω απάνω του κάποια στολίδια, κάποια πράγματα από αυτά που άκουγα από τη λατινική μουσική και σιγά σιγά του πρόσθεσα και ένα κομμάτι από τον Χωσέ Φελτσιάνο που άκουσα το 1970. Λοιπόν, ακούστε το τώρα και οι συνειρμοί και τα υπόλοιπα θα σκεφτείτε εσείς και μετά μου τα γράφετε στο Facebook. Και εμένα.